Έχουμε πάει στο Υπουργείο Υγείας, στον Ανδρέα τον Ξανθό. Έχουμε καταθέσει τα αιτήματά μας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουμε πάει στην Κέρκυρα, στο δικαστικό μέγαρο της Κέρκυρας, που έχουμε έναν ασθενή ο οποίος ταλαιπωριέται 20 χρόνια, είναι οροθετικός. Έχουμε καταθέσει πριν ένα χρόνο όλους τους φακέλους των ασθενών και βέβαια τον αφήνουν. Πήγαμε τον Ιανουάριο, στις 12 Ιανουαρίου, σε έναν καρκινοπαθή που συλλάβανε από την ομάδα μας. Πάλι παρουσιαστήκαμε στην Ευελπίδων, καταθέσαμε τα αιτήματά μας που κάνουμε, τις κινήσεις μας σαν ομάδα και τους φακέλους των ασθενών όλους. Πάλι τον αφήσανε και σε μένα 31 Μαρτίου που είχα δικαστήριο ξαναήρθανε το πρωί. Με ξαναπήρανε αυτόφορη διαδικασία, πήγα μέσα πάλι ο ανακριτής μου στην Κόρινθο, ήταν ενήμερος, έχουν διαβάσει και ο ανακριτής και ο εισαγγελέας τι σημαίνει πλέον πια η ιατρική κάναβη, έχουν ενημέρωση όπως τη βρίσκουμε εμείς μέσω κομπιούτερ, ναι, το ίδιο άνθρωποι είναι και αυτοί και κάθονται και διαβάζουν. Και προσπαθούμε με αυτά που κάνουμε να αλλάξουμε το ταμπού που έχει η κοινωνία με το που ακούει τη λέξη και κάνει πίσω. Αμάν κάνεις αυτό το πράγμα, τι είναι κακό, πρόσεχε, θα τρελαθείς. Ναι. Εάν θεωρούμαστε εμείς τρελοί, τι να πούνε οι τρελοί που κυκλοφορούν δίπλα μας.